Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Μια καλή συμφωνία θα μας πείτε. Δεν περιμένω να... Δεν σας κάνω το ερώτημα αν είναι καλή ή κακή η συμφωνία. Θέλω να μου αιτιολογήσετε το καλή όμως από την πλευρά σας. Γιατί καλή αυτή η συμφωνία? Εγώ σας λέω ότι είναι μια ιστορική συμφωνία, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Γιώργο, για τον απλούστατο λόγο ότι χρειάστηκαν 25 χρόνια ώστε να βρεθούν δύο προοδευτικοί ηγέτες οι οποίοι προηγηθούν την ιδέα της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια, και είναι καλή η συμφωνία γιατί εκτελείται πλήρως η εθνική γραμμή. Δηλαδή έχουμε ονομασία για όλες τις χρήσεις με γεωγραφικό προτιορισμό που λύνει αυτό που έλεγαν και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σας κατηγορεί ιδιαίτερα όλα τα κόμματα σχεδόν της αντιπολίτευσης, αλλά με ιδιαίτερη σφοδρότητα η Νέα Δημοκρατία, ότι όλο αυτό το διάστημα των 6 μηνών δεν μπήκατε στη διαδικασία να συζητήσετε με τα υπόλοιπα εκθέματα, γιατί είναι ένα εθνικό θέμα. Και τελικά καταλήγουμε με την διαπραγμάτευση δύο υπουργών εξωτερικών και την υπογραφή δύο πρωθυπουργών να καταλήξουμε σε ένα εθνικό θέμα. Με μια απλή τηλεφωνική ενημέρωση που έγινε χτες το βράδυ στους αρχηγούς των κομμάτων. Καταρχήν να πούμε ότι καταλήγουμε όταν ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή τελικά όταν θα αλλάξει και η συνταγματική ονομασία των σκοπίων, της Φύρων, και όταν από το Σύνταγμα απαλληφθούν οι αλυτρωτικές αναφορές. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και του Υπουργείου Εξωτερικών βέβαια και του Πρωθυπουργού. Από την άλλη μεριά λέω ότι γίνεται εδώ τουλάχιστον και 6 μήνες μια δημόσια συζήτηση με τον πιο ανοιχτό τρόπο. Η δε κυβέρνηση και με δημόσιο τρόπο αλλά και μέσα στη Βουλή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ποια είναι η θέση και η στάση της Ελλάδας. Άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει ευνηδιαστεί. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε να πάρουμε και την υπογραφή της, θα έπρεπε πρώτα και κύρια να πει ο κύριος Μητσοτάκης τη θέση του, την οποία ακόμα και τώρα δεν την έχει πει. Βέβαια, εκείνος επικαλείται ότι δεν είχε ενημέρωση για να πάρει θέση. Γιατί... Δεν είχε ενημέρωση ότι η εθνική θέση είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό και πάυση των αλυτρωτικών και όλα αυτά να ισχύουν έναντι όλων. Θα μπορούσα αντί να ρωτήσει εμένα, να ρωτήσει την κυρία Μπακογιάννη για αυτό. Γιατί το ίδιο διαπραγματεύτηκε στελέχη του κόμματός του για αυτό. Γιατί και η ίδια διαπραγματεύτηκε πάνω στον ίδιο καμβά, με διαφορετική όμως κυβέρνηση από τη μεριά της Φύρων, μια κυβέρνηση τότε με εθνικιστικά κατάλοιπα. Και μερικές φορές ακούω αυτά που ακούω στην Ελλάδα, τα ακούω και στα Σκόπια ως πρωτεύουσα. Αυτά που ακούω στην Αθήνα, τα ακούω και στα Σκόπια. Δηλαδή αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς, ακούω στα Σκόπια, δεν θα διχάσω τους Σκοπιανούς για να ενώσω τους Έλληνες. Ναι, όμως, με την υπάρχει... ίδια λογική και με την ίδια επιχειρηματολογία οι συντηρητικές δυνάμεις αναφέρονται. Εδώ υπάρχει όμως μια διαφορά. Όντως αυτό που λέτε έτσι ακριβώς είναι. Αλλά στα Σκόπια θα γίνει δημοψήφισμα. Στην Ελλάδα δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Εκεί δηλαδή θα δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα σε αυτούς που έχουν τη μία ή την άλλη άποψη να τοποθετηθούν για τις κινήσεις της κυβέρνησής τους. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε, ναι. Λένε. Εγώ λέω, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Στα Σκόπια θα γίνει δημοψήφισμα γιατί είναι ένα όνομα που τους αφορά. Δηλαδή αποφασίζουν. Εμείς τι δημοψήφισμα θα κάνουμε, τι όνομα θα έχει μια άλλη χώρα. Συμφωνία θα κάνουμε. Όχι, τι όνομα δεν θέλουμε να έχει μια άλλη χώρα, μπορούμε να το πούμε. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Όταν λες θέλω ή δεν θέλω, είναι σαν να είναι μια, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη παρέμβαση σε μια άλλη χώρα. Και αυτό ακριβώς εννοώ ότι. Μα μέχρι τώρα με το Σύνταγμά τους. Ναι. Μέχρι τώρα με το Σύνταγμά τους εκείνοι έκαναν απαράδεκτη παρέμβαση. Είναι αυτά τα περί αλυτρωτικών διαθέσεων που συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να απαλληφθούν. Καμία αντίρρηση. Και είχαν τη γενναιότητα να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, ώστε να έχουμε δρόμους συνανάπτυξης Ελλάδα, Φύρων σήμερα ή Βόρεια Μακεδονία αύριο και όλες οι άλλες χώρες της Βαλκανικής. Παίζουμε πλέον καινούριο ρόλο και σε επίπεδο Ευρώπης,
αλλά και σε επίπεδο ολόκληρης της περιοχής. Κύριε Υπουργέ, αν χωρίζαμε, είναι κακό να χωρίζουμε, να κατηγοριοποιούμε τους Έλληνες, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνοι οι οποίοι πράγματι λέγανε να βρούμε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό και χρονικό προσδιορισμό, χωρίς να εκχωρήσουμε όμως τίποτα από τα εθνικά μας μεγάλα ζητήματα, και εκείνοι οι οποίοι έλεγαν σε καμία περίπτωση μέσα στην ονομασία το Μακεδονία. Μέσα σε αυτούς είναι και οι κυβερνητικοί εταίροι, είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι αυτοί που καθορίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και χάρη σε αυτήν είσαστε σήμερα κυβέρνηση. Κατηγορηματικός ο κύριος Καμένος. Δεν το ψηφίζουμε και θα διαγράψω όποιον ψηφίσει τη συμφωνία. Βέβαια, ο κύριος Παπαχριστόπουλος μας είπε ότι εγώ συμφωνώ με, με τη συμφωνία. Ιστορική και αυτό. Την χαρακτήριση ιστορική και ότι αδιαφορώ για το πολιτικό μέλλον. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Παπαδάκη, είναι μια ερώτηση που έρχεται και θα επανέρχεται. Αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία και την ιστορικότητα της ίδιας της συμφωνίας. Απ' την άλλη μεριά, ο Πάνος ο Καμένος έχει πει ότι θα πάμε χέρι-χέρι μέχρι να βγούμε τουλάχιστον από τα μνημόνια και μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μας, και το πρόγραμμά μας ολοκληρώνεται το 2019. Έχει βάλει τη θέση ότι δεν θέλει καθόλου τον όρο Μακεδονία. Σεβαστό αυτό. Αλλά η δικιά μας η αντίληψη είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε με βάση την εθνική γραμμή, με βάση τα όσα κερδίσαμε και πόσα παραπάνω διαπραγματευτήκαμε από ό,τι διαπραγματεύτηκαν οι άλλες κυβερνήσεις, και ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας. Σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης. Και στα όσα είπε χτες, υπάρχει ένα σημείο το οποίο ίσως προαναγγέλει, δίνει το στίγμα του τι θα πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον θεωρεί θεσμικό εγκυλητή του πολιτεύματος. Και ίσως βάλει θέμα ότι, ξέρετε, ήρθε, θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, υποθέτω, σε εσάς χτες, κύριε πρόεδρε, ο πρωθυπουργός της χώρας για μια απόφαση της κυβέρνησης, η οποία έχει δύο εταίρους, με τον οποίο όμως λίγη ώρα πριν από την επίσκεψη αυτή, ο ένας διαφωνεί. Άρα, μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Σας λέω τι θα πει. Και αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Μάλιστα. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να αποφασίσει ότι εδώ υπάρχει ένας όρος που θα μπορέσει να διχάσει, να απολώσει τον ελληνικό λαό. Εκείνο όμως που κατά τη γνώμη μου πρέπει να πει είναι ποια είναι η θέση του. Συμφωνεί ότι έχουμε εδώ πέρα μια συμφωνία η οποία ολοκληρώνει τις απαιτήσεις του ελληνικού λαού και το συμφέρον της Ελλάδας. Αυτό είναι το βασικό. Και θα ψάξει να βρει διαδικαστικά τερτύπια με την οποία θέλει τι ακριβώς. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης, το μοναδικό στο οποίο λέει, θέλω να επανέλθω στην εξουσία. Το παλιό να ξανααναβαθμισμένο να γίνει καινούριο. Και πάνω σε αυτό δεν δέχομαι τίποτα. Δεν κάνω τίποτα, ακόμα και αυτά που πιθανά να έκανα, έχει αποδειχθεί, θα κάνει μέρος αυτών από την ιστορία. Δεν θα τα δέχομαι, ώσπου να γίνει κάτι τέτοιο. Και ψάχνει να βρει μια τέτοια διαδικασία, από τη χθεσινή του ομιλία. Δεν αναφέρθηκε στην ονομασία, δεν αναφέρθηκε πουθενά, άφησε και υιοθέτησε όλα τα επιχειρήματα του μεγαλύτερου του κομματιού του εθνικιστικού στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, τώρα με βάση αυτά τα οποία δεχτήκαμε εμείς από αυτή τη συμφωνία, δεχτήκαμε την μακεδονική γλώσσα με αστερίσκο. Ότι η γλώσσα αυτή είναι μακεδονική, αλλά σλαβικής προέλευσης. Αλήθεια, εάν ρωτήσουμε ένα Ισπανό, ένα Γάλλο, ένα Αμερικανό μετά από ένα χρόνο όταν έχει επιτευχθεί η συμφωνία, τι γλώσσα μιλάνε αυτοί, θα απαντάει ο Αμερικανός μακεδονική παύλα σλαβικής προέλευσης, μακεδονική σκέτο δεν θα λέει. Εγώ σας λέω το εξής, ότι αν κοιτάξετε στους πίνακες του ΟΗΕ, δίπλα στην ονομασία της χώρας φύλου... Όντως υπάρχουν αυτά που λέτε. Στη γλώσσα αναφέρεται μακεδονική, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο... Οι χώρες στις οποίες αναφέρατε, ξεχωρίζω τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
επίσημα αυτή τη στιγμή την έχουν αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία. Μακεδονία. Και τώρα θα αναγκαστούν να την αναγνωρίσουν με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Άρα εδώ έχουμε μια επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Η δεύτερη επιτυχία είναι ότι ξεκαθαρίζει ότι από ιστορική άποψη η ελληνικότητα της ιστορίας είναι του σημερινού κράτους της Ελλάδας. Αυτό είναι ξεκάθαρο παντού. Και ακόμα και για το ζήτημα της γλώσσας, όπως ήδη αναφέρατε και πάρα πολύ σωστά, λέει ότι αυτή η γλώσσα είναι νοτιοσλαβική, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή προέρχεται από τη σλαβική ρίζα. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή των Σφύρων σήμερα ζουν διάφορες εθνότητες. Δηλαδή δεν ζουν μόνο αυτοί που ήταν και οι οποίοι είναι αυτόχθονες, είναι ηθαγενείς. Δηλαδή είναι οι Αλβανοί, για παράδειγμα. Δηλαδή αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε και το λέω αυτό γιατί μπορεί να έρθει και μια δεύτερη κουβέντα περί έθνους και εθνοτήτων. Είναι διαφορετικό πράγμα από την ηθαγένεια. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ταυτότητα, για την εθνικότητα, ότι είναι μακεδονική, έτσι. Ουσιαστικά δεν αλλάζει, λένε οι επικριτές σας, τίποτα πάνω στο συγκεκριμένο. Και ότι ουσιαστικά το Μακεδονία θα γίνει, θα παραμείνει. Δηλαδή, εγώ λέω ότι όπως είναι γνωστό εδώ και το έργα 30 όμνες, χρόνια, ναι, υπάρχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι αποδεκτό από όλο τον κόσμο. Δεν θα το διέκρινα σε πολιτισμένο και μη πολιτισμένο, άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Όσο αφορά την εθνότητα, και έχει μια σαφή διάκριση σε σχέση με την ηθαγένεια και την υπηκότητα, το είπα και προηγούμενα, στην ίδια περιοχή υπάρχουν αυτόχθονες αλβανικής εθνότητας, του αλβανικού έθνους, όπως και αυτόχθονες, θα έλεγε κανένας, αυτής της περιοχής της Μακεδονίας. Μην ξεχνάτε ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο γεωγραφικός χώρος Μακεδονία χωρίστηκε σε 4 κομμάτια, ένα πολύ μικρό της Αλβανίας, αυτό της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ένα άλλο κομμάτι της Βουλγαρίας και το 53%, αν θυμάμαι καλά και νομίζω θυμάμαι καλά, είναι η ελληνική Μακεδονία που δεν αμφισβητείται η ελληνικότητά της. Και τέλος πάντων, μια σειρά από τέτοια πράγματα γίνεται μια συζήτηση. Λες και απειλούμαστε. Τώρα εγώ ένα στοιχείο να δώσω. Αυτή τη στιγμή πάντως, το σύνταγμα έχει τους, το 1/7 το σύνταγμα του ΑΕΠ της Ελλάδας. Μάλιστα, της Ελλάδας της κρίσης. Ναι, αλλά το σύνταγμα τους δεν απέκλειε τις αλυτρωτικές διαθέσεις ή επεκτατικές ακόμα, εντός παρενθέσεως και με αστερίσκο, διαθέσεις τους και στο προήμιο του συντάγματός τους και σε άθρα του συντάγματός τους φαίνεται ξεκάθαρα η επεκτατική διάθεσή τους και σαφείς αναφορές. Σαφώς. Το σύνταγμα που έφτιαξε ο Γκρουεύσκη τα έχει αυτά μέσα, γι' αυτό και η συμφωνία προβλέπει τις αλλαγές αυτών των σημείων και μάλιστα σε αυτά τα ζητήματα της ομογένειας που είναι πολύ σημαντικό συνταγματικό άρθρο, θα είναι αντιγραφή του αντίστοιχου άρθρου που έχει η Ελλάδα. Αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χτες σε πατριδοκάπηλους που μπορεί να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Όπου και ναι, εδώ... λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης υιοθετεί την επιχειρηματολογία των πατριδοκάπηλων για να αποφύγει τους πατριδοκάπηλους. Καυτηριάζοντάς τους βέβαια. Την επιχειρηματολογία σου δεν τους αποφεύγεις, γίνεσαι ίδιος. Γιατί μιλάει για το φασιστικό κίνημα το οποίο δυστυχώς εξαπλώνεται και στην Ευρώπη. Εδώ όμως κύριε Υπουργέ, πέρα από τους πατριδοκάπηλους που μπορεί να είναι ελάχιστοι, υπάρχει και ένα κομμάτι του ελληνικού λαού το οποίο... με βάση το πατριωτικό συνέστημα που κανένας δεν μπορεί να τους πει, να τους αφαιρέσει το δικαίωμα να το εκφράσουν, λένε εγώ το αισθάνομαι αυτό ως προδοσία. Δεν θέλω το όνομα Μακεδονία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να τους χαρίσουμε κάπου, δεν πρέπει να τους βάλουμε κάπου. Να πούμε ότι είναι εθνικιστές, ότι είναι εθνίκια, ή ότι είναι αμόρφωτοι, ή ότι είναι... Γιατί είναι πολλοί. Είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, είδατε τι έγινε στην Αθήνα και ετοιμάζονται πάλι για συλλαλητήρια. Με αυτόν τον κόσμο, τι θα κάνετε? Λέω κύριε Παπαδάκη, σαφέστατα, όποιος έχει την άποψη ότι δεν θα ήθελε να δοθεί το όνομα Μακεδονία ή να υπάρχει το όνομα καλύτερα της Μακεδονίας, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάτριτο κάποιος.
Μπορεί να είναι και πιο αγνός πατριώτης. Χαίρομαι που το λέτε. Αυτό λοιπόν με μία έννοια είναι η δική μου άποψη για αυτόν. Δεν του επιτρέπω σε καμία περίπτωση όμως ένα τέτοιο άνθρωπο, δεν μιλάω τώρα για τον φασίστα, μιλάω για την πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, να πει εμένα προδότη. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται κάτι τέτοιο, δεν έχουμε μια υγιή συζήτηση. Γιατί η δικιά μου η πρόθεση είναι να συζητήσω με αυτούς τους ανθρώπους, να δούνε το συμφέρον, να δούνε ότι άμεσα θα υπάρχουν από αυτή τη συμφωνία οικονομικά ωφέλη. Κοιτάξτε, υπάρχει συμβολικότητα ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία στο πρώτο της επίπεδο στις πρέσπες. Υπάρχει και το πρακτικό όμως ζήτημα ότι ανοίγει ο δρόμος των πρεσπών, πράγμα που θα σημαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν προϊόντα, μεταφέρουν προϊόντα, ή στους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή του νομού της Φλόρινας και τις σχέσεις τους στις οικονομικές με το άλλο, άμεσο κέρδος. Πάντως θα βγουν και πάλι στους δρόμους αυτοί. Θα βγουν στους δρόμους αυτοί. Είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα. Όσο υπάρχει μια υγιή συζήτηση και εσείς στα μέσα ενημέρωσης προάγετε και όπως κάνετε και εσείς αυτή τη στιγμή μια τέτοια υγιή συζήτηση, ο καθένας έχει δικαίωμα και να βγει στον δρόμο του. Αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα να κρίνω αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Έχει μεγάλη σημασία όμως και ας τα πούμε όλα και ο τρόπος που βγαίνει στον δρόμο. Μην ξεχάσουμε τι έγινε τώρα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης πριν λίγες μέρες. Καταδικάστηκε από όλες τις πλευρές, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο. Στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πάντως και στις περιφερειακές πόλεις που είχαμε τις 23 συγκεντρώσεις, δεν είχαμε έκτροπα, κακά τα ψέματα. Είχαμε ανθρώπους. Αυτό λέω. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Λέω, γι' αυτό είπα και ο τρόπος. Κάποιος μου λέει εδώ. Δεν θα διδικήσω ποτέ με κάποιον ο οποίος λέει τη γνώμη του στο βαθμό που η γνώμη αυτή δεν είναι γνώμη η οποία καταφέρεται κάποιος μου λέει με εδώ τρόπο απέναντι σε κάποιον άλλον. Να σας θυμίσω τι έχει πει ο Μπρέχτ, που το ξέρετε πολύ καλά. Όταν φτάνει σε ένα σημείο όπου ο λαός έχει διαφορετική άποψη, δεν αλλάζει το λαό, αλλάζει την κυβέρνηση. Δεν σας φοβίζει το γεγονός ότι αυτό μπορεί να έχει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος για εσάς? Εγώ λέω, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν θα έχει πολιτικό κόστος, ίσα-ίσα θα έχει πολιτικό όφελος. Αλλά πέρα από αυτό, μια υπεύθυνη κυβέρνηση, υπεύθυνων ανθρώπων, με προοδευτική ματιά, δεν μετράει με εκλογικό τρόπο το συμφέρον της χώρας. Υπουργέ, με εκλογικό κάτι τρόπο κάτι μπορεί να μετρήσει ρωτάνε κανένα στο δικό του συμφέρον ή το κομματικό του συμφέρον. Κάτι που το εθνικό συμφέρον δεν το μετράς με εκλογικό τρόπο. Επειδή εμείς στην Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα λέμε, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία κτλ. Έχει τεθεί τίποτα από τους Σκοπιανούς να αλλάξει κάτι σε αυτό? Όχι. Από γιατί ο Ζάεφ κάποια στιγμή το είχε θέσει, θυμάστε στην αρχή, ότι και εμείς δηλαδή να δηλαδή ότι εφόσον εμείς είμαστε, η Βόρεια, εμείς έχουμε περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Κεντρική λένε Μακεδονία τώρα κάποιοι. Εντάξει, τώρα μήπως λοιπόν. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ξέρετε, πρέπει να ερωτηθούν και να απαντηθούν. Είναι ερωτήματα του κόσμου. Έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανένα να το πει, άλλωστε και η διεθνής πρακτική. Πρέπει να ερωτηθούν και να απαντηθούν. Δεν έβαλε ποτέ η Μεγάλη Βρετανία θέμα στη Γαλλία να αλλάξει το όνομα της Βρετάνης. Πρέπει να ερωτηθούν και να απαντηθούν, γιατί αυτά είναι και τα επιχειρήματα ή μάλλον οι προβληματισμοί ανθρώπων που με αγνή προέλευση ρωτάνε. Και θέλουν να έχουν απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μα λίμωνο, γι' αυτό και εγώ απαντάω. Δεν έχει μπει τέτοιο θέμα. Αλλά σας λέω και το διεθνές γεγονός, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άλλωστε, το ίδιο υπάρχει και στη Γερμανία σε σχέση με την Ολλανδία σε ορισμένες περιοχές. Λοιπόν, αυτό είναι το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού που πάντα υπάρχει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ, που απαντήσατε στα ερωτήματά μας. Σε λίγο, Μπαγιαντίνο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και εκπροσώπους των κομμάτων. Βέβαια. Να θυμίσουμε όμως, πριν πάμε σε διαφημίσεις,